τιμή να βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το βήμα, εκπροσωπώντας συντρόφους και συντρόφισσες, μια συλλογικότητα σε μια δημοκρατική προσπάθεια, στην εναρκτήρια επί της ουσίας εκδήλωσή μας εν όψη των εκλογών του Μαΐου, των τριπλών εκλογών, για την Ευρωβουλή, για τις περιφέρειες, αλλά και για τους δήμους της χώρας, που θα σφραγίσουν συνολικά τις πολιτικές εξελίξεις. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές και εμείς δεν είμαστε απλά οι παρατηρητές, αλλά οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Σε μας, με την ιστορική μας διαδρομή, έλαχε η ευθύνη να γίνουμε ο καταλύτης της ανατροπής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και σε αυτή την ιστορική ευθύνη, αλλά και ευκαιρία, έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε υπερβαίνοντας όλα τα εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο μας, υπερβαίνοντας ακόμα και τους ίδιους τους εαυτούς μας. Οι αυτοδιοικητικές και οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 διεξάγονται μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς κοινωνικής καταστροφής. Ο οικονομικός μαρασμός, αλλά και ο κοινωνικός κεάδας που διαμόρφωσαν οι μνημονιακές πολιτικές αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως και από την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Κυρίως όμως, η διάλυση του κοινωνικού ιστού είναι καθημερινά ορατή διαγυμνού οφθαλμού σε όλες τις γειτονιές Αθήνας, όπως και σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ανεργία, φτώχεια, κοινωνική περιθωριοποίηση, κλειστά νοσοκομεία και σχολεία, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κλειστές επιχειρήσεις, ανθρώπινες ζωές αφημένες στην απελπισία. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, ως ΣΥΡΙΖΑ, εξ αρχής, είπαμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, ότι μπορούμε να σταματήσουμε την καταστροφή, να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύναμους, να απαλλάξουμε τη χώρα από τη θηλιά των μνημονίων και να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής, παραγωγικής, περιβαλλοντικής και δημοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στα δύσκολα, όταν οι πολίτες αναζήτησαν διέξοδο από το μονόδρομο της καταστροφής, ως ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάσαμε να αναλάβουμε την ιστορική ευθύνη που μας αναλογούσε. Δεν διστάσαμε την άνοιξη του 2012 να πούμε ευθέως ότι ζητάμε ψήφο διακυβέρνησης για να αλλάξουμε πορεία για τη χώρα και το λαό, και δικαιωθήκαμε για την επιλογή μας αυτή. Δεν διστάζουμε και τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές να το ζητήσουμε και για τις περιφέρειες και για τους δήμους. Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι ο δρόμος δεν θα ήταν και δεν θα είναι εύκολος. Πιστεύαμε όμως ακράδαντα ότι είναι μονόδρομος και ότι μόνο η αριστερά έχει την πολιτική βούληση αλλά και την ηθική ακεραιότητα να χαράξει το δρόμο αλλά και να βαδίσει αυτό το δρόμο μαζί με την κοινωνία. Αυτό το δρόμο καλούμαστε να βαδίσουμε και σήμερα με ορίζοντα τις εκλογές του Μαΐου, τις εκλογές τις οποίες όλη η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της και τις ελπίδες πάνω μας, τις εκλογές τις οποίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, επιλέχθηκε για να ηγηθεί της ευρωπαϊκής αριστεράς, ακριβώς γιατί όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης αναγνωρίζουν και τιμούν στο πρόσωπό του τη δυναμική ανατροπής και την ελπίδα που συνιστά το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το δρόμο καλούμαστε να βαδίσουμε και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, με τους υποψήφιους και τις υποψήφιές μας να δίνουν το στίγμα της πανστρατιάς όλων των γενεών, όλων των κοινωνικών ομάδων, όλων των ρευμάτων που αναφέρονται στην αριστερά, αλλά και ευρύτερα
στο δημοκρατικό, προοδευτικό, αντιμνημονιακό χώρο. Τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που ήταν, είναι και θα παραμείνουν πρωταγωνιστές των κοινωνικών αγώνων για την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους και του κόσμου της εργασίας, για την οικοδόμηση ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, για την προστασία του περιβάλλοντος των κοινωνικών αγαθών και δημόσιων χώρων, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε τη μάχη με όρους κοινωνίας, με όρους κινήματος. Τα αυτοδιοικητικά μας σχήματα, όπως και όλες μας οι δυνάμεις, είναι δίπλα, είναι στην καρδιά των αγώνων για την υπεράσπιση του ΕΟΠΗ και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Είναι στους δρόμους για την κατάργηση των ληστρικών διοδίων και των αποικιοκρατικών συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων στους διαπλεκόμενους μεγαλοεργολάβους. Είναι στους δρόμους και στα μπλόκα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Είναι στους δρόμους, στη κάθε μικρή και μεγάλη αιστεία αντίστασης, στη βαρβαρότητα και στα μνημόνια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνοντας, για να δώσω το λόγο στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που θα τεθούν επικεφαλής αυτής της ιστορικής μάχης που δίνουμε στην Ελλάδα και την Ευρώπη, θα ήθελα να πω μόνο τούτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνδυασμοί που υποστηρίζει έχουν όλα τα εχέγγυα, πολιτικά, προγραμματικά, ηθικά, προσωπικά, για να νικήσουν, για να νικήσει ο λαός. Τις επόμενες 90 μέρες θα δώσουμε τον αγώνα όλοι μαζί, με μυαλό και καρδιά, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στην πολιτική μας πρόταση, με συλλογικότητα, αλληλεγγύη και ανιδιοτέλεια. Γιατί τις επόμενες 90 μέρες, τους επόμενους 3 μήνες, ας είναι οδηγός όλων μας ο τίτλος της απόψινής κεντρικής μας εκδήλωσης. 3 κάλπες, μια επιλογή, να νικήσουμε και εδώ στην αίθουσα. Υπάρχουν και οι 45 ως την ώρα υποψήφοι δήμαρχοι στην Αττικής, όπου μαζί θα περπατήσουν μαζί με το ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια και τη Ρένα Δούρου. Καλόν αγώνα, καλή νίκη.